τώρα πάμε να δούμε πώς είναι στο δρόμο το Nissan X-Trail. Το αυτοκίνητο είναι 2005 μοντέλο, 2000 κυβικά, 140 άλογα μέγιστη ισχύς. Θα κάνουμε για αρχή μια επιτάχυνση, να δούμε ότι το αυτοκίνητο επιταχύνει σωστά, ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ομοίως και το σασμά του. Συμπλέκτης δεν πατινάρει από ό,τι βλέπω. Όπως βλέπετε και εσείς, το αυτοκίνητο δεν έχει πρόβλημα, ανεβάζει στροφές κανονικά. Κινούμαστε ήδη με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Φυσικά το χαρακτηριστικό του αυτοκίνητου είναι ότι έχει ελάχιστα χιλιόμετρα για την ηλικία του, μόλις 92.000. Όπως ήδη είδατε, είναι σε εκπληκτική κατάσταση μέσα και έξω. Το αυτοκίνητο είναι πραγματικά ψεγάδιαστο όσον αφορά τις φθορές. Και έχει πλήρως ενημερωμένο βιβλίο service μόνο σε αντιπροσωπείες Nissan. Πάμε τώρα να δούμε το αυτοκίνητο σε ένα φρενάρισμα. Από τα 110 χιλιόμετρα την ώρα θα πατήσω δυνατά το φρένο στα όρια του ABS. Βλέπετε το αυτοκίνητο σταματάει με ασφάλεια, φρενάρει στην ευθεία, πολύ σημαντικό. Και θα σας δείξω λίγο τώρα και την τετρακίνηση. Ο περιστροφικός διακόπτης είναι εδώ για τετρακίνηση. Το αυτοκίνητο υπό κανονικές συνθήκες είναι δικίνητο. Και εδώ μπορούμε να το βάλουμε είτε στην επιλογή στο auto, είτε να κλειδώσουμε τον κεντρικό συνεκτικό συμπλέκτη, οπότε να μοιράζεται η ροπή και στους εμπρός και στους πίσω τροχούς. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εν κινήσει, το auto δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα μπορούμε να το μπλοκάρουμε. Απλώς δεν χρησιμοποιείται αυτό στην άσφαλτο. Καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνο σε ολισθηρό έδαφος. Πάντως, από ό,τι βλέπετε εδώ, έχουν ανάψει πράσινο της τετρακίνησης και με πορτοκαλί το κλείδωμα του κεντρικού διαφορικού. Τώρα θα τα αποεπλέξω και τα δύο.